Σας καλωσορίζω στην κουζίνα μου, Sweets Andries & Cook, για να φτιάξουμε υπέροχα ψωμοκούλουρα με σταφίδες και φινίκια. Φινίκια καθαρισμένα, χωρίς την κοκκόνα τους μέσα, χωρίς κουκούτσι, και σταφίδες. Πάμε να δείξω τη διαδικασία, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολη καταρχάς, αλλά και πολύ νόστιμη. Και η υγιεινή. Είναι θρεπτικά και τα φινίτσα και οι σταφίδες μας. Πάμε να, εδώ στο blender να βάλω τα φινίτσα με τις σταφίδες και για να τα βοηθήσω να πλενταριστούν καλά θα προσθέσω λίγο μέλι και νερό, φυσικά νερό, για να τα βοηθήσω να πλενταριστούν καλά. Μια κουταλιά της σούπας έβαλα εγώ μέλι, μια χαρά, είναι αρκετό. Θα πάρουμε και τη γλυκάδα από τα φινίτσα και τις σταφίδες. Πάμε να πλεντάρουμε εδώ. Πλεντάραμε το μείγμα μας, όπως είπα. Θα γίνει σαν κρέμα. Είναι μια υπέροχη συνταγή που κάνω στα παιδιά μου και παίρνουν στο σχολείο. Όταν έχουν λιγούρα είναι ό,τι πεις. Είναι ωραίο να σκεφτούμαστε ωραίες ιδέες για τα παιδάκια μας. Είναι πάρα πολλά ωραία. Εδώ βάζω το μείγμα με τις σταφίδες και τα φινίκια. Και τα παιδάκια μας θα πάρουν και σίδηρο και διάφορες βιταμίνες που έχουν μέσα αυτά τα υπέροχα που βάλαμε. Λοιπόν, τέλεια. Βάλαμε εδώ. Έγινε σαν χυλός. Θα προσθέσουμε το αλεύρι. Θέλω... Ας το αφήσω στο τέλος το αλεύρι, καλύτερα. Θέλω 2 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου. Τα ανακατεύω με το χυλό εδώ. Τέλεια. Θα είναι τα πιο νόστιμα ψωμοκούλουρα που φτιάξατε ποτέ, να το ξέρετε τούτο, που την Άντρη. Ό,τι συνταγή είναι εύκολα ως τώρα, επέτυχε μπεθιά να ξέρετε. Είναι μία προς μία η συνταγή, μου δεν έχω παράπονο. Ελπίζω ούτε εσείς. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Έβαλα 10 φινίκια και 50 γραμμάρια σταφίδες. Τα αλέσαμε στο πλέντερ όπως είδατε, έβαλα, πρόσθεσα εδώ 2 αυγά μαζί με το χυλό και μαζί τους θα προσθέσω και το αλατάκι μου, μισό κουταλάκι του γλυκού αλατάκι. Μια στιγμούλα σας έρχομαι απλά για να το μετρήσω. Εδώ πέρα, μισό κουταλάκι του γλυκού, το αλατάκι, τέλεια. Επειδή δεν θέλω να μπει μαζί με το αλεύρι, για κανέναν άλλο λόγο δεν το βάλα εδώ. Και τώρα θα προσθέσουμε το αλεύρι εδώ πέρα. Θα το μετρήσουμε επίσης. Βάζω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Βάλαμε ένα φλιτζάνι. Δύο φλιτζάνια. Τέλεια. 3 φλιτζάνια.
Και θέλουμε μαγιά, φυσικά. Θα βάλω 7,5 γραμμάρια μαγιά. Τέλεια. Αυτές οι μεζούρες που ανακάλυψαμε βοηθούν πάρα πολύ, γιατί εδώ γράφουν πόσο βάζω. Επίσης και τούτα τα κουπάτ που ανακάλυψα βοηθούν με πάρα πολλά, γιατί γράφουν πάνω την δοσολογία. Ανακατεύω εδώ. Και αν χρειαστώ θα βάλω λίγο νεράκι στο ζύμωμα, χλιαρό νερό. Όχι ζεστό, όχι κρύο. Θα το δω αν χρειαστεί, θα προσθέσω λίγο νεράκι και ανακατεύω με μια σπάτουλα και μετά με το χέρι. Θα βάλουμε λίγο ελαιολαδόν, εννοείται. Έτσι με το μάτι, λίγο, όχι πάρα πολύ. Και θα προσθέσω και όπως φαίνεται ελάχιστο νερό χλιαρό που έχω στην άκρη. Υπέροχα. Θα ανακατέψω να γίνει η ζύμη μου και θα την αφήσω έτσι για 2 ώρες σίγουρα, για να μου γίνουν ωραία φράτα αυτά τα ψωμοκούλουρα που θα λατρέψουν τα παιδάκια μου που τα λατρεύουν και σας θα τα λατρέψουν, γιατί θα τους τα φτιάξετε. Θα τους τα φτιάξετε, είναι τέλεια. Θα εκπλαγείτε με το αποτέλεσμα, γιατί θα σας τα ζητούν συνεχώς. Να είστε έτοιμοι και έτοιμες. Αυτά τα ψωμοκούλουρα θα τα λατρέψετε μέχρι και εσείς, όχι μόνο τα παιδιά σας, θα τα ζητάτε και εσείς. Είναι απίθανα γευστικότατα και δεν θα καταλάβουν τα παιδάκια μας ότι έχουν μέσα φινίτσα και σταφίδες που τους κάνουν πάρα πολύ καλό. Υπέροχα. Όπως βλέπετε δεν είναι εντελώς σφιχτή η ζύμη μου. Είναι κανονική, υπέροχη. Βάζω στα δάχτυλά μου λίγο λαδάκι, είναι ελάχιστο. Και ζυμώνω εδώ να γίνει μπαλίτσα. Θα το αφήσουμε να αυτήν εδώ τη ζυμούλα, την υπέροχη, την κολλώδες, να την πούμε ότι είναι κολλώδες, για να καταλάβετε έναν περίπου τι γίνεται. Είναι, κολλάει λίγο στα χέρια, μην φοβηθείτε, εννοείται. Και τη σκεπάζουμε για να μας διπλασιαστεί τουλάχιστον. Και τη βάζουμε στην άκρη, την ξεχνάμε έτσι για 2 ώρες. Πάμε να τη σκεπάσουμε και να συνεχίσουμε.